Σήμερα, η μέρα του Θεοφανίων, όπως κάθε χρόνο, ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας θα κόψει τη βασιλόπιτά του, τηρώντας το έθιμο και τις παραδόσεις, τη μέρα που αγιάσονται τα νερά στη θάλασσα και στις πισίνες. Η κοπή θα γίνει στο κινηματογράφο Όσκαρ, διότι αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται τα δευτήριά μας στο λιμάνι. Του χρόνου πιστεύουμε ότι θα γίνει η κοπή στο χώρο μας. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, ένα δημιουργικό έτος και αγωνιστικό στους αθλητές, στους γονείς και σε όλα τα μέλη του ΝΟΚ. Καλή χρονιά και επιτυχίες. Πώς πήγε η χρονιά που πέρασε, κύριε Πρόεδρε, και τι περιμένετε για την Η χρονιά ήταν επιτυχημένη. Είχαμε συγκεκριμένα δύο πολύ μεγάλες διακρίσεις του αθλητή μας Ζουμπούλογλου, που έκανε δύο πανελλήνια ρεκόρ στο πρόστιο, σε 25 πισίνα, το οποίο είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον Ναυτικό Όμιλο Καβάλας, ίσως και για την πόλη, ένας αθλητής να κάνει δύο πανελλήνια ρεκόρ αγωνιστικά. Από εκεί και πέρα, διοργανωτικά, διοργανώσαμε όλα τα πρωταθλήματα που είχαμε προγραμματίσει, τόσο στην Κολύβηση, Γαλάζιους Αγώνες, Καβάλα Junior, στην Ιστιοπλοεία το Τριγώνο, το Φίλιππος Κεφαλάς και στην Ανοιχτή Θάλασσα, το Φθινοπορεινό και το Ανοιξιάτικο Πρωτάθλημα. Φέτος τι είπαμε να διοργανώσουμε? Υπάρχουν πάλι όλοι αυτοί οι αγώνες. Έχουμε κάνει αίτημα και στην Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία μήπως διοργανώσουμε κάποιο αγώνα πανελλήνιο ανοιχτής θάλασσας ή και μικρών σκαφών. Επίσης, στην Καβάλα φέτος, στο κολυμπητήριό μας, θα διοργανωθεί το χειμερινό πρωτάθλημα, διότι είναι από τα λίγα κολυμπητήρια στη Βόρεια Ελλάδα που λειτουργεί με άδεια λειτουργίας. Τα υπόλοιπα στη Θεσσαλονίκη...